Από θαύμα δεν θρυνήσαμε θύματα στο περιφερειακό δακτύλο Λάρισα, στο ύψος της γέφυρας Νέας Σμύρνης, όταν ένα γεωταχή επιβατικό αυτοκίνητο έπεσε με ταχύτητα και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στο τελευταίο βαγόνι από το τρενάκι του αστικού ΚΤΕ Λάρισας, το οποίο ευτυχώς ήταν άδειο από παιδιά, με αποτέλεσμα να αναποδογυρίσει στη μέση του οδοστρώματος. Από την πρόσκρουση, ισχυρό σοκ υπέστησαν 2 από τα 15 παιδιά που επέβαιναν στα υπόλοιπα βαγόνια, ενώ δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός. Το τρένο βάλτιζε κανονικά στον δρόμο και με πολύ λίγα παιδιά στα δύο πρώτα βαγόνια και το γιοταχή έρχεται στο πίσω, προφανώς από ό,τι άκουσα μιλούσε στο τηλέφωνο, έπεσε στο τελευταίο βαγόνι και ευτυχώς που δεν θρυνήσαμε θύματα και δεν χτύπησε κανένα παιδί. Τραυματίστηκαν αυτά δύο παιδάκια? Πολύ λίγο δύο παιδάκια, πολύ λίγο. Ίσως από το σοκ, ίσως από αυτά. Ευτυχώς. Πρέπει να ήταν πέμπτης, έκθεση δημοτικού, γιατί πήγαν εδώ στο Άλσος. Και οι δύο οι οδηγοί, σοκαριστήκαν, φυσικό κυπόμενο είναι. Ευτυχώς που δεν είχαμε χειρότερα παιδιά. Η τροχιά Λάρισας ερευνά τα ακριβή αίτια του συμβάντος.